Θέλουμε καταρχήν ως κόμμα να μεταφέρουμε στη Βουλή και στην ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας τη διάχυτη αγωνία των λαϊκών οικογενειών και των εκπαιδευτικών για το πώς και το με ποιους όρους ακριβώς θα ξεκινήσει η νέα σχολική χρονιά στις 7 του Σεπτέμβρη. Γιατί το θα εφαρμόσουμε, το να επαναλαμβάνει μάλλον η κυβέρνηση, το θα εφαρμόσουμε τις συστάσεις των ειδικών, ξέρετε, δεν είναι αρκετό πια και δεν καθησυχάζει, αφού οι συστάσεις αυτές προϋποθέτουν ειδικά στην εκπαίδευση και στην ομαλή της το δυνατόν λειτουργία μέσα σε αυτές τις συνθήκες, τις πρωτόγνωρες ασφαλώς, προϋποθέτει και περισσότερες σχολικές αίθουσες, περισσότερους χώρους δηλαδή σχολικής στέγης, προϋποθέτει και περισσότερους εκπαιδευτικούς, προϋποθέτει και περισσότερους εργαζόμενους στη σχολική καθαριότητα. Είναι ζητήματα τα οποία θα πρέπει να αντιμετωπιστούν από την κυβέρνηση και φοβόμαστε ότι τα δείγματα γραφής δεν είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά αν δούμε την κατάσταση έτσι όπως εξελίσσεται στην εφαρμογή της υποχρεωτικής δίχρονης προσχολικής αγωγής, όπου σε αρκετούς δήμους, αρκετά τμήματα, και μιλάω τώρα για μεγάλες πόλεις, αρκετά τμήματα νηπίων θα είναι όχι μόνο σε containers και σε κύμπο στεγαζόμενα, αλλά μέσα εκεί θα στηβάζονται μέχρι και 25 νήπια. Καταλαβαίνετε λοιπόν για το σε ποιες συνθήκες οδηγείται η λειτουργία της εκπαίδευσης τον ερχόμενο Σεπτέμβριο. Και ενώ αυτή λοιπόν είναι η άμεση προτεραιότητα, η καυτή προτεραιότητα, η κυβέρνηση επιλέγει να φέρει ένα νομοσχέδιο για την ιδιωτική εκπαίδευση στη Βουλή, ένα σημαντικό νομοσχέδιο ασφαλώς, μόνο που και αυτή τη φορά άλλο ένα εκπαιδευτικό σημαντικό νομοσχέδιο έρχεται στη Βουλή μέσα στο κατά καλό καιρό. Δεν είναι τυχαίο, νομίζω ότι για όσους έχουν λίγη πείρα τα τελευταία χρόνια, οι ρυθμοί των συνεδριάσεων της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων το καλοκαίρι ξαφνικά εντείνονται. Γιατί ακριβώς το καλοκαίρι έρχονται τα πιο σημαντικά εκπαιδευτικά νομοσχέδια. Το ζήσαμε και με την προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Έχει γίνει κανόνας, βλέπετε, και αγαπημένη συνήθεια, τα πιο σκληρά από τα εκπαιδευτικά μέτρα που ψηφίζουν οι κυβερνήσεις στη Βουλή να τα φέρουν όταν τα σχολεία είναι κλειστά. Έτσι και με το σημερινό νομοσχέδιο, το λέμε από την αρχή, νομοσχέδιο παραγγελία των επιχειρηματιών της εκπαίδευσης για το καθεστώς λειτουργίας των ιδιωτικών σχολείων. Αποτελεί συνέχεια του εκπαιδευτικού νόμου, του πρόσφατου εκπαιδευτικού νόμου, αφού σύμφωνα με την κυβέρνηση εντάσσεται αρμονικά στη συνολική μεταρρυθμιστική προσπάθεια για ένα πιο ελεύθερο, σύγχρονο και καινοτόμο σχολείο. Στην πραγματικότητα όμως, με το σημερινό νομοσχέδιο κλιμακώνεται η επίθεση στο χώρο της παιδείας και ειδικά στα δικαιώματα των εκπαιδευτικών των ιδιωτικών σχολείων. Και όπως συνηθίζεται, βλέπετε, σε τέτοιες περιπτώσεις, οι τίτλοι των νομοσχεδίων συνήθως είναι είτε παραπλανητικοί είτε ψευδεπίγραφοι. Αναβάθμιση του σχολείου ονομάστηκε ο πρόσφατος νόμος της Νέας Δημοκρατίας που επέφερε βαρύ χτύπημα στα μορφωτικά δικαιώματα των παιδιών των λαϊκών οικογενειών. Εξυγχρονισμός της ιδιωτικής εκπαίδευσης τιτλοφορείται το σημερινό νομοσχέδιο, και για να δούμε λιγάκι πώς τον εννοεί η κυβέρνηση αυτόν τον εξυγχρονισμό. Σύμφωνα λοιπόν με την αιτιολογική έκθεση με την οποία εισάγεται, το παρόν νομοσχέδιο αποσκοπεί στην επίλυση ζητημάτων που δυσχεραίνουν την εύρυθμη λειτουργία των ιδιωτικών σχολείων, καθώς και στην ενίσχυση της ευελιξίας και της αυτονομίας τους. Πώς θα γίνει αυτό? Μα όπως γράφεται παρακάτω στην αιτιολογική έκθεση, με την κατάργηση περιοριστικών ή αναχρονιστικών ειδικών για τα ιδιωτικά σχολεία διατάξεων που τα εμποδίζουν να καινοτομούν και παρακολύουν τη διαχείριση του σχετικού επιχειρηματικού κινδύνου και αφετέρου με τον εξυγχρονισμό του ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου. Ποια είναι για την κυβέρνηση τα ζητήματα εκείνα τα οποία δυσχεραίνουν, όπως λέει, την εύρυθμη λειτουργία των ιδιωτικών σχολείων, και ποιες είναι εκείνες οι αναχρονιστικές διατάξεις
που τα εμποδίζουν ως τώρα. Πρώτα-πρώτα, τα λίγα εργασιακά δικαιώματα που έχουν απομείνει στους εκπαιδευτικούς των ιδιωτικών σχολείων. Και γι' αυτό, με αυτό το νομοσχέδιο, εξαφανίζεται ακόμα και η όποια ελάχιστη νομική προστασία είχαν οι εργαζόμενοι, εκτός από τη συλλογική τους πάλι βέβαια, αυτήν δεν μπορείτε να τους την αφαιρέσετε, για να αποκρούουν τους εκβιασμούς της εργοδοσίας. Καθώς απελευθερώνονται και επιτρέπονται πλέον οι απολύσεις των ιδιωτικών εκπαιδευτικών ακόμα και στο μέσο της σχολικής χρονιάς, αφού οι συμβάσεις τους θα υπάγονται πλέον στο κοινό εργατικό δίκαιο. Αυτή είναι όλη η ουσία της μετατροπής των συμβάσεων. Η υπαγωγή τους στο κοινό εργατικό δίκαιο. Και καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά τι εννοούμε. Και ενώ ανά πάσα στιγμή ο εργοδότης θα μπορεί είτε να περικόπτει ώρες και αμοιβές από το ωράριο των εκπαιδευτικών κατά το δοκούν, είτε να επιβάλλει εκβιαστικά υπεροριακή εργασία σε απογευματινές ώρες, ακόμα και σε αργίες. Είναι χαρακτηριστική και επαναλήφθηκε από την κυρία Υπουργό στην αρχική της τοποθέτηση η κοινικότητα της αιτιολόγησης αυτών των αντεργατικών ρυθμίσεων με το επιχείρημα ότι «μα πώς κάνετε έτσι, τα ίδια ακριβώς ισχύουν και στον κλάδο της υγείας, ένα παρεμφερές αγαθό με την παιδεία, γιατί λοιπόν να μην τα μεταφέρουμε όλα αυτά και στην παιδεία». Επιπλέον, κάθε ιδιωτικό σχολείο θα μπορεί να έχει, ξέρετε, και το δικό του ιδιαίτερο, ξεχωριστό σύστημα αξιολόγησης για τους εκπαιδευτικούς του, κατά την απόλυτη φυσικά κρίση του ιδιοκτήτη της σχολικής επιχείρησης. Αυτός θα το φτιάχνει αυτό το σύστημα αξιολόγησης, σύμφωνα με τα δικά του γούστα και τα δικά του συμφέροντα βεβαίως. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται σε πιέσεις και εκβιασμούς προς αυτούς τους εκπαιδευτικούς, μια κατάσταση που θα είναι αφόρητη όπως καταλαβαίνετε αν συνδυαστεί και με την προαναφερθήσα απελευθέρωση των απολύσεων. Όλο αυτό παρουσιάζεται ως ελευθερία στις σχολικές μονάδες, δηλαδή στους ιδιοκτήτες τους, να εμβαθύνουν τις διαδικασίες αξιολόγησης ανάλογα με την ιδιαίτερη φυσιογνωμία τους, λέει το κείμενο, δηλαδή ανάλογα με τα επιχειρηματικά του συμφέροντα. Ελεύθερες απολύσεις, μειώσεις μισθών και υπερεκμετάλλευση των ιδιωτικών εκπαιδευτικών σε ένα ασφυκτικότατο εργασιακό περιβάλλον, να πια εννοεί το νομοσχέδιο όταν μιλά για την ενίσχυση της δυνατότητας των ιδιωτικών σχολείων να διαχειρίζονται αποτελεσματικότερα το ανθρώπινο δυναμικό τους. Αυτή είναι η αποτελεσματικότερη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού των ιδιωτικών σχολείων από τους ιδιοκτήτες. Παρακάτω, τι εννοεί άραγε το κυβερνητικό νομοσχέδιο όταν κάνει λόγο για την ενίσχυση της δυνατότητας και ευελιξίας των ιδιωτικών σχολείων? Η αιτιολογία έκθεση έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον σε αυτό το νομοσχέδιο, εξαιρετικό, γι' αυτό και την αξιοποιώ δεόντως. Ευελιξίας λοιπόν των ιδιωτικών σχολείων να παρέχουν πρόσθετες εκπαιδευτικές υπηρεσίες, να διαμορφώνουν και να οργανώνουν πιο ελεύθερα το διευρυμένο ορολόγιο πρόγραμμά τους, ώστε να είναι σε θέση να ανταποκρίνονται καλύτερα στις ανάγκες των μαθητών τους και στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό τους. Ή τι εννοεί όταν μιλά για την ενίσχυση της ελευθερίας, πάλι η ελευθερία των ιδιωτικών σχολείων, αναφορικά με τη χρήση των εγκαταστάσεων και υποδομών τους, ώστε να είναι εφικτή η αποτελεσματικότερη αξιοποίησή τους? Φως φανάρι ότι μέσα από τις διατάξεις του νομοσχεδίου παρέχεται η δυνατότητα στους ιδιοκτήτες των ιδιωτικών σχολείων να λειτουργούν ένα κανονικότατο σούπερ μάρκετ εκπαιδευτικών προϊόντων, δηλαδή να πουλούν πρόσθετες εκπαιδευτικές υπηρεσίες, να πουλούν πάσης φύσεως δραστηριότητες και δράσεις εκπαιδευτικού, μορφωτικού περιεχομένου, αθλητικές, πολιτιστικές, καλλιτεχνικές. Αυτά γράφει το νομοσχέδιο. Να λειτουργούν φροντιστηριακές ή και άλλες μορφές άτυπης εκπαίδευσης και όλα αυτά μετά το πέρας του κανονικού ωραρίου του σχολείου, ακόμα και σε αργίες, διευρύνοντας το πελατολογιό τους
και προσελκύοντας και μαθητές ακόμα και από δημόσια σχολεία κατά τις απογευματινές ώρες και σε ανταγωνισμό με τα φροντιστήρια της περιοχής στο όνομα της αξιοποίησης των κτηριακών εγκαταστάσεων και της ευελιξίας. Με λίγα λόγια, το σχολείο το ιδιωτικό, μετά το πέρας του κανονικού ωραρίου, μπορεί να μετατρέπεται εκτός των άλλων και σε φροντιστήριο, είτε στο πλαίσιο της ίδιας επιχείρησης, είτε σε συνεργασία με μεγάλους, φυσικά, φροντιστηριακούς οργανισμούς. Δεν είναι καθόλου, μα καθόλου τυχαίο, άλλη μια εφαρμογή της ελευθερίας, έτσι όπως την εννοεί η κυρίαρχη πολιτική, ότι εξαφανίζεται οποιαδήποτε, έστω και υποψία ελέγχου από το Υπουργείο Παιδείας για όλες αυτές τις ποικίλες δραστηριότητες των ιδιωτικών σχολείων μετά το πέρας του υποχρεωτικού τους προγράμματος, για τις οποίες δεν απαιτείται καν η σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου όπως ίσχυε μέχρι τα τώρα. Αρκεί απλά μια γνωστοποίηση, μια κοινοποίηση δηλαδή, σε αυτό συγκεκριμένα στην οικία διεύθυνση. Όπως χαλαρώνει βεβαίως και όποιος έλεγχος στο ίδιο το υποχρεωτικό πρόγραμμα του ιδιωτικού σχολείου. Η λέξη γνωστοποίηση επαναλαμβάνεται αρκετές φορές στα πιο κρίσιμα από τα άρθρα της ιδιωτικής εκπαίδευσης. Παράλληλα, δίνεται η δυνατότητα συστέγασης των ιδιωτικών σχολείων με κέντρα ξένων γλωσσών και φροντιστήρια, που ίσχυε βέβαια, ενώ επιτρέπεται πλέον και η συστέγαση με άλλα ιδιωτικά σχολεία, κέντρα διαβίου μάθησης, καθώς και με άλλους φορείς. Μεγαλώνουν δηλαδή τα μαγαζιά, με λίγα λόγια, τα εκπαιδευτικά. Μετά από όλα αυτά, νομίζω ότι δεν θα είναι καθόλου υπερβολικό να πει κανείς ότι η κυβέρνηση δίνει στους σχολάρχες όλα όσα ζήτησαν στο πιάτο, ικανοποιώντας βεβαίως την πιο μεγάλη από τις επιθυμίες τους, να σαρωθεί ό,τι απέμεινε από τα εργασιακά δικαιώματα των ιδιωτικών εκπαιδευτικών, τα οποία δικαιώματα εμποδίζουν, ακόμα και αυτά τα λίγα, τα πενιχρά που έχουν απομείνει, εμποδίζουν την ένταση της εκμετάλλευσής τους και άρα και τα κέρδη των επιχειρηματιών της εκπαίδευσης. Γιατί, για όσους έχουν έστω και μια μικρή έστω γνώση για το τι συμβαίνει στα περισσότερα ιδιωτικά σχολεία, οι εργαζόμενοι σε αυτά τα ιδιωτικά σχολεία εδώ και χρόνια ζουν σε καθεστώς έμεσων και άμεσων απειλών, καθυστερήσεων και στην καταβολή των μισθών τους, εξωφρενικών απαιτήσεων της εργοδοσίας για ακόμα περισσότερη εντατικοποίηση της εργασίας τους. Μια εργασία που βέβαια συχνά είναι και μαύρη και ορισμένες φορές και απλήρωτη. Ακόμα και με το ισχύον όμως θεσμικό πλαίσιο, αυτό που τώρα έρχεται να σαρώσει αυτό το νομοσχέδιο, όλα αυτά, ξέρετε, ήτανε καθημερινότητα για πάρα πολλούς εργαζόμενους στα ιδιωτικά σχολεία. Αυτό το νομοθετικό πλαίσιο που ισχύει δεν εμπόδισε τους σχολάρχες στις εργοδοτικές τους αυθαιρεσίες. Αυτό που γίνεται σήμερα με το νομοσχέδιο δεν είναι παρά και η τυπική άρση και των τελευταίων εμποδίων για την πλήρη κατάργηση κάθε εργασιακού δικαιώματος. Φοβόμαστε ότι το νομοσχέδιο για τα ιδιωτικά σχολεία είναι ο προπομπός για συνολικές, ανάλογες αλλαγές και νομίζω ότι το υπονόησε και η τοποθέτηση της κυρίας Υπουργού και στα φροντιστήρια, όπως και στο υπόλοιπο κομμάτι της εκπαίδευσης, στα πλαίσια πάντα της εξίσωσης με τον υπόλοιπο ιδιωτικό τομέα. Ξέρετε, ό,τι συμβαίνει στον ιδιωτικό πάει και στο δημόσιο και το αντίθετο, όταν αφορά βεβαίως την αντεργατικότητα των ρυθμίσεων. Και για να μην ξεχνιόμαστε, γιατί δεν πρέπει να ξεχνιόμαστε, ποια είναι η πηγή αυτής της πολιτικής που σκοπό εδώ έχει στην ιδιωτική εκπαίδευση να θωρακίσει τα συμφέροντα των επιχειρηματιών της εκπαίδευσης? Γιατί αυτή είναι όλη η ουσία. Αφήστε αυτήν την γνωστή εποδό, την επαναλαμβανόμενη, για την ελευθερία της επιλογής. Με συγχωρείτε πάρα πολύ, αλλά γνωρίζετε κι εσείς ότι η οποιαδήποτε ελευθερία επιλογής προϋποθέτει τη δυνατότητα καταρχήν της υλοποίησής της. Να μπορεί κάποιος δηλαδή να την υλοποιεί αυτήν την ευκαιρία, την ελευθερία της επιλογής του. Αλλιώς δεν θα έχει κανένα πρακτικό αποτέλεσμα και θα είναι μόνο μια θεωρητική ιδέα.
Ποια είναι λοιπόν αυτή η πηγή της πολιτικής? Είναι η ίδια πηγή που δηλητηριάζει και ρημάζει τις ζωές των εργαζομένων παντού, σε όλους τους κλάδους, και στην υγεία και στην παιδεία και παντού, παίρνοντας πίσω ό,τι κατέκτησαν με αγώνες και θυσίες τις προηγούμενες δεκαετίες, οδηγώντας τους στη φτώχεια και την ανασφάλεια, για τα κέρδη φυσικά μιας χούφτας μεγάλων επιχειρηματιών. Είναι αυτή η πολιτική υπέρ του κεφαλαίου, η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ΟΟΣΑ, οργανισμοί στους οποίους πιστά υπακούν θάρρο όλες οι κυβερνήσεις και οι οποίοι οργανισμοί χαράσουν τη στρατηγική κατεύθυνση και των εκπαιδευτικών μέτρων για τη δημόσια και ιδιωτική εκπαίδευση. Θα χρειαστώ μόνο ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε, ίσως και ενάμιση. Η απόσυρση, όπως καταλαβαίνετε, μετά από όλα αυτά, αυτών των διατάξεων για τα ιδιωτικά σχολεία, και μιλώ για το πρώτο μέρος, θα πω πολύ σύντομα ένα μικρό σχόλιο για το δεύτερο, είναι το μόνο που πρέπει να ζητήσουμε και ζητάμε από την κυβέρνηση ως ΚΚΕ, αφού στοχοποιεί τα δικαιώματα των ιδιωτικών εκπαιδευτικών και λειτουργεί τελικά, αν το καλοσκεφτεί κανείς, και σε βάρος των ίδιων των μαθητών. Γιατί για σκεφτείτε, ένας εκπαιδευτικός, για όποιον έστω, δεν ξέρω πόσοι έχουν την εμπειρία να έχουν μπει σε τάξη και να διδάσκουν στα παιδιά, να διδάξουν στα παιδιά, τι σημαίνει να μπαίνει μέσα ένας φοβισμένος, ένας τρομοκρατημένος, ένας εκβιαζόμενος εκπαιδευτικός. Τι σώη μάθημα θα κάνει αυτός στα παιδιά? Γιατί υπάρχει και αυτή η πλευρά, εκτός από την επιχειρηματική. Εκτός και αν θέλουμε τέτοιοι να είναι οι εκπαιδευτικοί για να μπαίνουν μέσα στη σχολιά μας, τότε να το πούμε όμως εδώ. Θαρετά. Πάω τώρα στο δεύτερο μέρος του νομοσχεδίου και θα σταθώ μονάχα στο πρώτο κομμάτι, γιατί το υπενθύμησε και η κυρία Υπουργός με μια ανάλογη επίκαιρη ερώτηση που είχαμε πριν από λίγο καιρό, για την ενισχυτική διδασκαλία, όπως λέει, των ειδικών μαθημάτων. Δείτε, λίγο μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου για την αναβάθμιση εντός πολλών εισαγωγικών του σχολείου, η ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας εκδίδει μια υπουργική απόφαση με την οποία τροποποιεί σαρωτικά, θα έλεγα, το ορολόγιο πρόγραμμα των σχολείων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι μαθήματα που εξετάζονται στις πανελλαδικές εξετάσεις, σχέδιο, ξένες γλώσσες, μουσική, και τα οποία διδάσκονταν μέχρι τώρα έστω όπως διδάσκονταν ως μαθήματα επιλογής, καταργήθηκαν με την υπουργική αυτή απόφαση. Έρχεται λοιπόν, εξοβελίστηκαν από το ορολόγιο σχολικό πρόγραμμα. Έρχεται τώρα η ηγεσία του Υπουργείου και επαναφέρει, λέει, την ενισχυτική διδασκαλία αυτών των μαθημάτων. Καταρχήν ενισχύεις κάτι που υπάρχει, κάτι που ήδη γίνεται, διδάσκονται κάποια μαθήματα και πας για το, να το ενισχύσεις. Αυτό που κάνει είναι μια καρικατούρα, θα έλεγα ότι είναι ένα υποκατάστατο, μορφωτικό υποκατάστατο της υποχρέωσης που έχει η πολιτεία από τη στιγμή που ορίζει ότι αυτά είναι πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα. Νομίζουμε ότι η πολιτεία έχει την υποχρέωση και οφείλει να παρέχει τη διδασκαλία αυτών των μαθημάτων ισότιμα σε όλα τα παιδιά που βεβαίως τα επιλέγουν, έστω ως μαθήματα επιλογής. Δεν θα μπούμε τώρα στη συζήτηση για το τι πρέπει να διδάσκεται ή να μην διδάσκεται στο σχολείο. Ακόμα και με τα δικά σας κριτήρια είστε πίσω από αυτό. Θυμίζει, για να κλείσω κύριε Πρόεδρε, αφού ευχαριστήσω και για την ανοχή σας, θυμίζει αυτό το γεγονός της κατάργησης πρώτα των μαθημάτων αυτών και της δίθεν επαναφοράς τους με ενισχυτικό τάχα τρόπο, τη λαϊκή παροιμία «Να σε κάψω Γιάννη, να σε λείψω Λάδι». Ευχαριστώ.